Ο αρχηγός της CIA αποκαλύπτει: ο λόγος που ο Πούτιν δεν πάτησε το κουμπί των πυρηνικών στην Ουκρανία είναι ο εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κατατρομάξει λοιπόν το φθινόπωρο του 2022, διότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας, δηλαδή η CIA, ήταν πεπισμένη πως η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε τακτικά πυρηνικά όπλα στο ουκρανικό πεδίο της μάχης. Αυτό αποκάλυψε πολύ πρόσφατα ο επικεφαλής της υπηρεσίας, William Burns, σε συνέντευξή του με τους Financial Times. Πρόσφατα ο Burns τόνισε πως οι δυτικοί ηγέτες δεν πρέπει να δρούν υπό τον φόβο των πυρηνικών απειλών του Κρεμλίνου. Υπήρξε μια περίοδος στο φθινόπωρο του 2022 όπου πίστευα πως υπήρχε μεγάλο ρίσκο να χρησιμοποιηθούν τακτικά πυρηνικά όπλα από την Ρωσία στην Ουκρανία, δήλωσε ο αρχηγός της CIA, William Burns, προσθέτοντας βέβαια πως αυτές οι ανησυχίες δεν πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να φοβηθούμε εξαιτίας αυτού», τόνισε ο Αμερικανός. Την τότε περίοδο, τα ρωσικά στρατεύματα είχαν εκδιωχθεί από την Βόρεια Ουκρανία και είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή της Χερσόνας στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έτσι, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες ήταν πεπισμένες πως η Ρωσία ίσως χρησιμοποιούσε τακτικά πυρηνικά όπλα για να αποφύγει μια εξευτελιστική ήττα. Ωστόσο, τελικά το μέτωπο σταθεροποιήθηκε λίγο αργότερα με την Ρωσία να εκπλήσει το ΝΑΤΟ. Ο Burns αποκάλυψε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον έδωσε εντολή να παραδώσει ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα στον Σεργέι Ναρίσκιν, τον επικεφαλής της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας. Το μήνυμα παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 σε μια συνάντηση στην Τουρκία και αφορούσε την ενημέρωση της ρωσικής πλευράς για τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια κλιμάκωση στην σύραξη. Ο Burns δήλωσε πως μέχρι και σήμερα οι Αμερικανοί ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση στο ζήτημα των τακτικών πυρηνικών όπλων. Είπε επίσης πως το παραπάνω περιστατικό υποδεικνύει πως οι απειλές της Μόσχας δεν πρέπει να λαμβάνονται ποτέ σοβαρά. Ο Πούτιν είναι ένας δαΐς. Θα συνεχίσει να εκφοβίζει τον κόσμο ανατακτά χρονικά διαστήματα, δήλωσε ο Burns, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να φοβόμαστε από αυτήν την ρητορική του, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.